και θα πω τα χρόνια πολλά και το καλό μεσημέρι στον κύριο Δημήτρη Καπούνη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Κοντά του ο κύριος Γιώργος Σέργης, δημοσιογράφος, και η γλυκύτατη κυρία Κούλα Καπρί, ιδιοκτήτρια της ταβέρνας Γοργόνα. Εκεί που σκάει το κύμα κυριολεκτικά. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Καλή Σαρακοστή από την Νάξο. Να είστε όλοι καλά. Να είστε Είμαστε πάντα στην παραλία της Αγίας Άννας, μία από τις πολλές όμορφες παραλίες εδώ του νησιού. Και από άκρη σε άκρη της Νάξου σήμερα γιορτάζουν εδώ, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα φυσικά, την καθαρά Δευτέρα, καταναλώνοντας εκλεκτά νηστίσιμα εδέσματα, κάποια εκ των οποίων μπορείτε να δείτε και εδώ πέρα μπροστά. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς εδώ. Και ανάμεσα βέβαια στα πολλά εκλεκτά νηστίσιμα εδέσματα είναι και η πατάτα της Νάξου, πεντανόστιμη, ξακουστή και νηστίσιμη, μαζί με καλαμαράκια, μυδοπίλαφο και ένα σωρό άλλες εδώ νοστιμιές που έχουμε για εσάς εδώ. Αλλά περισσότερο όμως για το τι έχουμε ετοιμάσει θα σας πει η γλυκύτατη κυρία Κούλα. Έτσι, ακριβώς. Καλημέρα από την όμορφη Νάξο, την παραλία της Αγίας Άννας. Σας ευχόμαστε καλή Σαρακοστή, χρόνια πολλά, με υγεία και μακριά από το COVID-19. Εμείς εδώ και 50 χρόνια λειτουργούσαμε αυτή την ημέρα με παραδοσιακά εδέσματα. Αλλά λόγω του COVID-19, τώρα μόνο με takeaway μπορεί ο κόσμος να πάρει αυτά που του αρέσουν. Και έχουμε παραδοσιακά, όπως εδώ, με την πατάτα της Νάξου και της ΕΑΣ, γιαχνί, χταπόδι. Έχουμε εδώ αστακό, καραβίδες, χταπόδι ψητό, γαρίδες, καλαμαράκι φρέσκο, παραδοσιακό, μυδοπίλαφο, μακαρόνια με γαρίδες, καραμοσαλάτα σπιτική. Μόνο με takeaway λόγω της πανδημίας. Λέτε, κυρία Κούλα, να σας διακόψω. Λέτε take away, ναι. Κάτι σε delivery για εμάς εδώ στην Αθήνα μπορεί να σταλεί. Γιατί τα λυπηζόμαστε. Αν είσαστε κοντά, ευχαρίστως. Αν είσαστε εδώ, ευχαρίστως να σας τα δίναμε delivery. Όποτε θέλετε, κατεβείτε στην όμορφη Νάξο να γευτείτε τις ωραίες νοστιμιές. Γιατί οι μέρες αλλάζουν, αλλά τα έθιμα ποτέ. Οπότε μένουμε στην παράδοση και στα έθιμα του νησιού μας και τα παραδοσιακά εδέσματα. Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε ότι παρόλες τις συνθήκες, και κύριε Καπούνη, θα συμφωνήσετε μαζί μου, ο κόσμος, έστω και σπιτικά, οικογενειακά, θα βρει τον τρόπο να περάσει καλά. Βλέπουμε τον χαρταετό ψηλά, έτσι, να σχίζει τους εφαίρες, και νομίζω ότι είναι το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα, αν μη τι άλλο. Δεν είναι μόνο ο χαρταετός. Δεν είναι μόνο ο χαρταετός του Θοδωράκη, είναι και ο χαρταετός της Ένωσης, τον οποίο τον έχουμε απογειώσει. Γενικά η Ένωση έχει απογειωθεί. Μαζί με τα προϊόντα της. Έχει απογειωθεί με τη γραβιέρα της, την πατάτα και τα κρέατά της. Σήμερα φυσικά η μέρα είναι νηστίσιμη, μπορεί να γευστεί πατάτα, όπως είπε η Κούλα προηγουμένως, που έχει μαγειρευτεί, βραστεί, κοκκινιστεί, τηγανιτή, σε διάφορες συνταγές. Είναι η μέρα της πατάτας λόγω νηστείας. Και η μέρα που όλοι θα περάσουμε οικογενειακά αυτές τις όμορφες, έτσι, αυτές τις ωραίες παρείστικες, πολύ ζεστές και παραδοσιακές στιγμές, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες. Εύχομαι ότι του χρόνου τέτοια μέρα θα συζητάμε και θα έχουμε τελείως άλλα πράγματα σαν δεδομένα στη ζωή μας. Όμως, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ υγεία, καλή Σαρακοστή σε εσάς, στις οικογένειές σας και σε όλο τον κόσμο, και το μήνυμα αυτό της παράδοσης να μην χαθεί. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά, να τιμήσετε τους ωραίους Εύγειους τους μεζέδες σας. Σας ευχαριστώ. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή σε όλους, σε όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά. Τα φιλιά και την αγάπη μας. Βρε, πότε θα πάω κι εγώ στην Άξο, στην Αγία Άννα. Πότε θα με πάτε.